Μπορείς κάλλιστα. Και άντε λέμε εμείς, ας αφήσουμε τα chemtrails. Αυτά τα καυσαέρια που βγαίνουν από τα αεροπλάνα αυτά τα μεγάλα είναι GP8. Τα καυσαέρια, τα κανονικά. Ξέρεις τι είναι αυτό? Μέσα στα καυσαέρια διοντεύουν αυτού του κοκτέιλ. Όχι, εγώ λέω το άλλο, δεν μιλάω για τον ψεκασμό. Μιλάω για τα κανονικά καυσαέρια. Αλλά ναι, τα οποία έχουν απαγορευτεί. GP8. Είχαν απαγορευτεί αυτά. Jet Propellant 8 δηλαδή. Λοιπόν, να μην πετάμε η προσωποποίηση από... του καρκίνου. Ναι. Και αυτά τα αναπνέουμε. Ναι, είχαν απαγορευτεί και μάλιστα είχαν πει ότι να μην γίνονται πτήσεις με αυτό το καυσαέριο πάνω από κατοικημένες περιοχές. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό, σώθηκες. Έχω μετά και ένα πείραμα, το Deep Shield, το οποίο είναι με τους ψεκασμούς πάλι βεβαίως, και τοποθετούν αυτά τις δεξαμενές αυτές, τις τοποθετούν στα φτερά. Στα φτερά των αεροπλάνων από κάτω, και τις έχουν συνδεδεμένες με μια συσκευή πίσω από το αεροπλάνο ακριβώς, από την οποία διοχετεύεται από πάρα πολλές τρύπες, διοχετεύεται στον αέρα αυτό το υλικό και δημιουργεί αυτή την τεράστια ουρά η οποία δεν σβήνει. Αυτό είναι. Έτσι γίνεται. Τα είδαμε φυσικά όλα, και άμα θα ψάξετε λίγο, κυρίες και κύριοι, θέλω να μπείτε σε μηχανή αναζήτηση, το Google ή κάπου αλλού όπου θέλετε. Πατήστε chemtrails. Chemtrails. Δεν λέω περισσότερο. Μία λέξη είναι. Θα δείτε τι γίνεται. Αυτά που δείξαμε εμείς εδώ είναι πολύ λίγα. Έχει απίστευτα πάρα πολλά βίντεο. Όμως σας λέω, δεν είναι το όφελος, δεν είναι. Άντε, καθίσαμε και το είδαμε. Και τι έγινε. Και θα παρατηρήσει. Άντε, κουνηθούμε από τη θέση μας. Να παρατηρήσουν κάτι οι τηλεθεατές, ότι θα δείτε ότι τα αεροσκάφη αυτά που αφήνουν τις γραμμές, γιατί περνάνε πάντα επάνω από κατοικημένες, πολυκατοικημένες πόλεις. Και δεν περνάνε. Να δούμε ένα τέτοιο αεροσκάφος ή δύο τέτοια αεροσκάφη να περνάνε έξω σε αγρούς και σε λαγκάδια ή πάνω από τα βουνά. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πάντα περνάνε πάνω από τις πόλεις. Γιατί. Γιατί τους ενδιαφέρουν οι πολίτες της πόλης. Δεν τους ενδιαφέρουν τα ζώα που βρίσκονται έξω στη φύση. Έχω μπροστά μου τώρα εδώ κάποια δημοσιεύματα, τα οποία όμως δεν ξέρω κατά πόσον αυτά τα σενάρια είναι φάνταστα ή όχι. Γιατί. Είναι από γνωστές εφημερίδες βέβαια, αλλά δεν θα πω ποιες εφημερίδες είναι. Δεν υπάρχει λόγος. Για μένα δεν υπάρχει λόγος προσωπικά. Λένε ότι ψεκάζανε 2-3 μέρες πριν τις εκλογές για να μας αποχυμίσουν και να περάσουν τα μηνύματα που θέλουν αυτοί από την τηλεόραση, ούτως ώστε να ψηφίσουν με τον τρόπο που θέλουμε. Τώρα, πόσο μπορεί να ευσταθεί ένα τέτοιο σενάριο, δεν μπορώ να φτάσω τόσο μακριά πια. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε περί κάποια πράγματα, Θωμά μου. Ναι. Σύμφωνα με τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη, το αλουμίνιο και το βάριο σε οποιαδήποτε μορφή αποτελούν επικίνδυνα τοξικές ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπροσθέτως, το ανθρώπινο σώμα δεν είναι προετοιμασμένο να καταπολεμήσει ιούς και βάκελους ή βακτηρίδια που ζουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα, τα οποία αυτά πέφτουν κάτω λόγω των ψεκασμών αυτών. Ενώ αν δεν ψεκάζαν, θα μέναν εκεί απάνω. Θα μέναν εκεί. Εκεί ζουν. Ψηλά πάνω στην ιονόσφαιρα. Όμως αυτά πέφτουν με τον ψεκασμό. Πέφτουν εξαιτίας από τον ψεκασμό. Γιατί τρώνε αλουμίνιο. Όταν το είδα σε μια επιστημονική έρευνα, έμεινα άγαλμα. Λέω, τι γίνεται εδώ. Αυτό το αλουμίνιο το κάνανε τροφή, μεγαλώνανε και πέφτανε. Το βάρος. Δεν μπορούσαν να σταθούν ψηλά εκεί. Πέφτουν και αυτά εμείς τα αναπνέουμε. Βέβαια δεν φαίνονται. Είναι τόσο μικρά. Είναι πάρα πολύ μικρά. Δεν μπορείς να τα δεις με γνώματα. Βάκυλοι. Οι ψεκαζόμενες χημικές ουσίες απειλούν τη δημόσια υγεία, είπαμε, είτε άμεσα είτε με απευθείας εισπνοή. Γιατί πέφτουν και πάνω στα ζαβατικά, τα οποία είναι φυτεμένα. Έτσι δεν είναι. Τα έχει στη γη. Με τη βροχή μεταφέρεται στον υδροφόρο ορίζοντα. Ακριβώς. Οπότε παντού. Το πίνουμε στο νερό. Παντού πηγαίνουν. Πίνουμε στο νερό, είναι το πιο απλό πράγμα. Παντού πηγαίνουν, αγαπητέ μου, έχεις δίκιο. Είτε με την τροφική αλυσίδα, είτε με τον υδροφόρο ορίζοντα. Τι κάνουμε λοιπόν, τίποτα κανείς. Εγώ το έλεγα και σε παλαιότερες εκπομπές, Γιάννη, ότι μια ομάδα ανθρώπων, ας μαζευτούμε έξω από το αεροδρόμιο, με μια πινακίδα. Μια πινακίδα σαν αρτήσουμε, ένα πανό, 5-10 άτομα, ότι σταματήστε τους ψεκασμούς, θέλουμε την υγεία μας πλέον. Κανένας τίποτα. Πίστεψε μου, αδερφέ, ότι... Δηλαδή μόνο να γίνει θέμα αυτό και να έρθουν τα μουμουέψιλο, ας πούμε, και πάρουν, ας πούμε, και το δείξουν στις ειδήσεις ή... κάτι θα γίνει, κάτι θα κουνηθεί, αλλά... Ναι. Κανένα ενδιαφέρον από κανένα. Κανένα όχι. Εγώ εύχομαι να βρεθεί έστω και ένας μικροβιολόγος ο οποίος να μπορεί να κάνει αυτό το πείραμα που είπαμε και να έρθει να με βρει.
Να θέλει να με βρει, να τα κάνουμε μαζί. Στο εξωτερικό τα έχουν κάνει αυτά τα πειράματα. Το ξέρω, το ξέρω. Και βρήκαν ξεκάθαρα. Το αναφέραμε σε ποια πόλη. Το κοκτέιλ αυτό που. Το αναφέραμε, αγαπητέ μου, είπαμε και σε ποια πόλη, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, κάναμε... στην Αμερική. Ναι, και μάλιστα έχουν επιλέξει κιόλας ένα άτομο, μια γυναίκα, η οποία βρήκανε στο κεφάλι της ότι είχε τέτοια ψεκάσματα. Από, επειδή ήταν στημένο δηλαδή να γίνει. Όταν έγινε ψεκασμός, πήγε κατευθείαν στο χημείο. Και πήραν δείγματα από τις στίγες τα μαλλιά της. Και βρήκανε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Πέραν τούτο, αγαπητέ μου, μπορούν να επηρεάσουν τον καιρό με τρόπο που δεν φαντάζεσαι. Έχω δει δημοσίευμα. Στη Ρωσία υπάρχει εταιρεία, λέει, παραγγείλετε τον καιρό που θέλετε. Ναι. Είναι απίστευτα τα πράγματα που συμβαίνουν δηλαδή. Μπορούν να επηρεάσουν τον καιρό με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Να κάνουν σε μια χώρα να την κάνουν Σαχάρα κυριολεκτικά. Να μην βρέχει καθόλου. Είναι το νέο σχέδιο αυτό, τα νέα ανατολικά σχέδια. Ας θυμηθούμε, ως παράδειγμα, την πρώτη εισβολή που είχαν κάνει στο Ιράκ οι Αμερικάνοι, που δεν τους ευνούσε ο καιρός και περίμεναν οι μονάδες επί εποχής Μπους, του πατέρα Μπους. Καταιγίδα της ερήμου, πώς λεγόταν η επιχείρηση. Δεν μπορούσαν να την κάνουν λόγω κακοκαιρίας. Ξαφνικά σταμάτησαν όλα. Δηλαδή διαμαγείας. Και τι θα γίνει και πώς θα επέμβουμε, σταμάτησαν διαμαγείας. Να ξαναπώ και την πατέντα, γιατί πρέπει, έχει κατοχυρωθεί στο Αμερικάνικο Κέντρο Εγγραφής Τεχνιών μέθοδος, λέγεται, τροποποίησης του καιρού. United States Patent 6.315 νούμερο. Συγγνώμη, 6.315.213.000 νούμερο. Αυτό είναι. Method of Modifying Weather. Δηλαδή. Και πότε έγινε, έχει και άλλο κωδικό, όχι Νοεμβρίου, 13 Νοεμβρίου 2001. Υπάρχει αυτή η πατέντα. Υπάρχει. Χαρπ, ψεκασμοί, όλα αυτά είναι αλληλένδετα για να μπορούν να έχουν παγκόσμια γεωχημικά όπλα ή γεωμηχανικά όπλα. Να μπορούν να διαλύσουν κυριολεκτικά μια χώρα που θα τους αρνηθεί κάτι. Αρνήθηκε σε κάτι. Δεν θα βρέξει ξανά στη χώρα σου, τέρμα. Ή θα σε πνίξουμε κυριολεκτικά από τις βροχές. Δεν θα ξαναδείς τον ήλιο, πώς το λένε. Και... Δεν θα ξαναδείς τον ήλιο, τέτοιο πράγμα μπορούν να κάνουν. Μπορούν να το κάνουν, Θωμά. Στο λέω φυσικά μπορούν να το κάνουν. Υπάρχουν γραφεία που λέει παραγγείλετε τι καιρό θέλετε. Ναι, ψάξτε τα στο διαδίκτυο, θα τα βρείτε. Φυσικά μπορούν να το κάνουν. Αυτά που σας λέω, το διαδίκτυο πλέον είναι ανοιχτό, μπορεί να ψάξει όποιος θέλει. Ψάξτε τα και θα τα δείτε. Αν δεν με πιστεύετε. Εκτός αυτού, ξεκίνησε και ένα κίνημα ενάντια στα chemtrails. Το World We Want. World We Want. Και όσοι θέλουν, ας πούμε, μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο, να χτυπήσουν το World We Want και μπορούν εκεί πέρα να μάθουν πολλές πληροφορίες για τα chemtrails και να συνομιλήσουν κιόλας με άλλους φίλους οι οποίοι είναι σε αυτή την οργάνωση. Αντίστασης οργάνωση, φυσικά. Βεβαίως. Εγώ λέω και το άλλο. Οικολογικές οργανώσεις. Αυτό είπαμε. Η Greenpeace. Που έπρεπε να κατηγορήσει για αδράνεια, την έχουν κατηγορήσει για εσκεμμένη αδράνεια. Ναι, να ενδιαφερθεί πρώτη για αυτό το θέμα. Η ΒΒΕΦ. Πού είναι? Καμία από αυτές. Παίρνουν 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το ελληνικό κράτος. Ενώ βλέπεις οι οικολόγοι. Για να κάνουν αυτά που θέλουν. Μικρές οργανώσεις, οικολογικές. Για να κάνουν. Παρέες οικολόγων. Οι οποίοι ενδιαφέρονται και φωνάζουν. Κανένας άλλος. Ακριβώς. Όχι ακριβώς για να κάνουν αυτά που θέλει το κράτος. Για να κάνουν αυτά που υποδεικνύουν κάποιοι άλλοι στο ελληνικό κράτος να κάνουν. Ναι. Έτσι. Δια του διατρίτων έρχεται η εντολή. Ελπίζω, Θωμά μου, ελπίζω να έχουμε κάνει κάτι σήμερα. Λίγο να ταρακουνήσουμε τα νερά. Να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι. Αυτός είναι και ο ρόλος μας. Εγώ πάλι θα το επαναλάβω. 10 άτομα. Με ένα πανό. Μη μας ψεκάζετε άλλο. Θέλουμε την υγεία μας. Αγαπητέ μου, θα τα πάρουν οι γνωστοί γελοτοποιοί μετά και θα μας κάνουν ρεζίλι. Εγώ θέλω ένα μικροβιολόγο να κάνει το πείραμα, να το φέρει, να το πάμε μέσα στη Βουλή. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει μετά. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει μετά. Να έχω ένα πείραμα στα χέρια. Αν δεν το πάω στη Βουλή μέσα, αν δεν βρω τον τρόπο εγώ να πάει μέσα στη Βουλή αυτό το πείραμα, δεν θα ξαναβγω εδώ στην τηλεόραση να μιλήσω. Συγγνώμη Γιάννη μου, και αλλά μπορεί. Το δημόσια εδώ. Αλλά συγγνώμη Γιάννη μου, αλλά μπορεί να καεί το εργαστήριο του χημικού ξαφνικά. Όχι, θα το κάνει κρυφά, να μην ξέρουν ποιος είναι. Να μην ξέρουν ποιος είναι. Το ξέρει μόνο ο βουλευτής που θα το πάρει από τα χέρια μας για να το πάει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θωμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ Γιάννη που με κάνει στην εκπομπή. Να είμαστε καλά. Και εσάς κυρίες και κύριοι, φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.